Χριστούγεννα, Άης Βασίλης, φώτα. Και αυτός σηκώνεται το πρωί, έριπτεν εις τους ώμους την παλαιάμπατα του καντού, το μόνον ρούχο όπου εσώζεται ακόμη από τους πρώτης ευτυχίας του χρόνου, και καθίρχεται εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζον, ενώ κατέβαινε από το παλαιό μισογκρεμισμένο σπίτι με τρόπον ώστε να τον ακούει η γειτόνισσα. Σεβδάς είναι αυτός, δεν είναι τσορβάς, έροντας είναι, δεν είναι γέροντας. Το έλεγε τόσο συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες όπου τον ήκουαν, του το εκόλλησαν τέλος ως παρατσούκλι. Ο Μπαρμπαγιανιός, ο έροντας. Διότι δεν είτο πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα είχε. Όλα αυτά τα είχε φτύρει προχρόνων πολλών μαζί με το καράβι εις την θάλασσα, εις την Μασσαλία. Είχε να αρχίσει το στάδιό του με αυτή την πατατούκα όταν επρωτομπαρκάρισε ναύτης εις την βομβάρδα του εξαδέλφου του. Είχε αποκτήσει από τα μερικά του όσα ελάμβαναν από τα ταξίδια με το χήνεπι του πλοίου. Ήταν, είχε αποκτήσει πλοίον ειδικών του και είχε κάνει καλά ταξίδια. Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες με λούμινα γυλαίκα, ψηλά καπέλα. Είχε κρεμάσει καρένας χρυσάς με ορολόγια. Είχε αποκτήσει χρήματα. Αλλά τα έφαγε όλα εν γέρος με τα σφρήναση στην Μασσαλία και άλλο δεν του έμεινε η μη παλιά πατατούκα την οποία εφόρη πεταχτήν επόμον ενώ κατέβαινε το πρωί στην παραλία για να μπαρκάρει σύντροφος με καμία βρατσέρα εις μικρών άβλων ή για να πάει με ξένην βάρκα να βγάλει κανένα χταπόδι εντός του λιμένος. Κανέναν δεν είχε στον κόσμο, ήταν έρημος. Είχε νυφευτεί και είχε χειρεύσει. Είχε αποκτήσει τέκνον και είχε ατεκνωθεί. Και αργά το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, αφού έπινε όλη η αποτήρια για να ξεχάσει, ήδη να ζεσταθεί, επανήρχεται στο παλιόσκυλο των μισογκρεμισμένων εκχύνων εις τραγούδια των μόνων του. Σοκάκι μου μακρύ στενό με την κατεβασιά σου, κάμε και με ένα γείτονα με τη γείτονισά σου. Άλλοτε παραπονούμενος ευθύμος, γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού και ψεύτρα, δεν είπε μια φορά κι εσύ γιανιό μου έλα μέσα. Χειμών βαρύς. Επί ημέρας ουρανός κλειστός. Επάνω εις τα βουνά χιόνες, κάτω εις των κάμπων χιονόμερων. Η πρωία ενθύμιζε το δημόδες, βρέχει, βρέχει και χιονίζει και ο παπάς χειρομιλίζει. Δεν χειρομίλιζε ο παπάς, χειρομίλιζε η γειτόνισσα, η πολυλογού και ψεύτρα του άσματος του Μπαρμπαγιανιού. Διότι τι ούτων πράγμα ήτο, μιλονού, εργαζομένοι με την χείρα, γυρίζουσα των χειρόμιλων. Σημειώσατε ότι των καιρών εκείνων το αρχοντολόγι του τόπου το είχε εις κακόν του να βάγει ψωμί ζυμωμένον με άλευρον από νερόμιλων ή ανεμόμιλων και προτίμα το διαχειρομήλου αλεσμένον. Και είχε πελατείαν μεγάλην υπολυλογού. Εγιάλιζεν, είχε μάτια μεγάλα, είχε βερνίκι στα μαγουλά της. Είχε έναν άνδρα, τέσσερα παιδιά και ένα γαϊδουράκι μικρό για να κουβαλά τα αλέσματα. Όλα τα αγαπούσε, τον άνδρα της, τα παιδιά της, το γαϊδουράκι της. Μόνο τον Μπαρμπαγιανιό δεν αγαπούσε.